Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας τον Ιάκωβο Παντελίδη, τον εκπρόσωπο των ξενοδόχων, αλλά και με δραστηριότητα έντονη εδώ στην εργοτάξη της Τολμαίδας 5. Έχει το catering, το εστιατόριο, τις καντίνες και βεβαίως και εργολαβίες. Κύριε Παντελίδη, δύο λόγια για το έργο που έχουμε πίσω μας. Πόσο σημαντικό είναι για την περιοχή και πόσο πρέπει τελικά να το προσέξουμε αυτό ως υποδομή, ως επένδυση, ως εργαλείο ανάπτυξης για τον τόπο μας. Είναι, κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Αυτό που βλέπουμε πίσω μας είναι η πιο σύγχρονη μονάδα σήμερα, 660 μεγαβάτ πραγματικά, στα Βαλκάνια. Είναι ένα έργο τεράστια σημασίας, όχι μονάχα για την περιοχή, αλλά για την εθνική οικονομία. Και συνεχίζω και το λέω, γιατί πραγματικά το πιστεύω. Σήμερα, στις δύσκολες στιγμές, αυτός ο οποίος στήριξε την οικονομία, όχι μόνο της περιοχής και της χώρας γενικότερα, στις δύσκολες στιγμές δεν ήταν οι ανομογεννήτρες, αλλά ήταν ο Λιγνίτης. Μπορεί τα πράγματα να έχουν αλλάξει, και καιροί να έχουν αλλάξει, αλλά μια μονάδα βάσης που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει στο σύστημα μέσα, θα πρέπει να είναι αυτή εδώ, η πιο σύγχρονη μονάδα. Δεν την δείξαμε πάντως τη δέουσα προσοχή. Όχι βέβαια, γιατί... Και ως κοινωνία, και ως φορείς, και ως πολιτικό προσωπικό, και ως πολιτεία, και ως κυβέρνηση. Συμφωνώ απολύτως. Εδώ ένα στόχο πρέπει να βάλουμε σαν τοπική κοινωνία, ότι αυτή η μονάδα δεν πρέπει να κλείσει το 28. Θα πρέπει να συνεχίσουμε, να συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτή η μονάδα πρέπει να δώσει και την τηλεθέρμανση στην περιοχή μας, η οποία ουσιαστικά σε λίγα χρόνια θα κλείσει η καρδιά. Από εδώ θα παίρνει ενέργεια. Από εκεί και πέρα είναι και κάποιες άλλες μονάδες, όπως η 5 του Αγίου Δημητρίου. Και αυτή είναι μια μονάδα η οποία θα πρέπει να στηρίξουμε παράλληλα με αυτές τις δύο, όταν οι υπόλοιπες όλες θα έχουν κλείσει. Θα επανέλθουμε στο θέμα σαφώς, γιατί νομίζω ότι η απολιγνητοποίηση είναι ένα καυτό ζήτημα. Θα κάνουμε πολλές κουβέντες σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία της περιοχής. Καταρχήν, σε τι σύστημα λειτουργούν? Είναι όπως ήταν στο πρώτο κύμα, δηλαδή Όχι. Ένα ξενοδοχείο ανανομό, ή λειτουργούν όλα κανονικά? Όχι, κύριε Μαυρίδη, είναι όλα ανοιχτά. Έχει αφήσει ο νόμος, όποιος θέλει μπορεί να είναι ανοιχτός, όποιος θέλει μπορεί να είναι κλειστός. Ναι, ναι. Ρωτάω, Βαγγέλης Χριστόδουλος, στην πράξη είναι ανοιχτά? Στην πράξη είναι ανοιχτά, είναι ουσιαστικά ανοιχτά, όμως είναι κλειστά. Γιατί όταν δεν μπορεί η μετακίνηση να γίνει εύκολα από τους υπόλοιπους νομούς ή από τα κέντρα... Για να έχει επισκέπτες, ποιος να μείνει. Συγγνώμη, Βαγγέλη μου, εγώ και εσύ θα είμαστε μέσα. Και το γνωρίζετε πολύ καλά. Εσείς βλέποντας τα ξενοδοχεία αυτή τη δύσκολη περίοδο, την περίοδο του χειμώνα με πολλά λειτουργικά έξοδα, να είναι άδεια. Πώς κλείνει η χρονιά, κύριε Παντελίδη? Πολύ το λέω αυτό πάρα, γιατί πάρα λέγαμε άσχημα. Πριν το καλοκαίρι είχαμε μια ελπίδα για κάποιους γάμους, κάποιες συναισθιάσεις. Αυτό τελικά δεν έγινε. Έτσι, γύρω στον Ιούνιο, εκεί πέρα που πήγαμε να κάμψουμε, ήρθαν τα επόμενα μέτρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ήρθαν και τελείωσαν και το κομμάτι των εκδηλώσεων, των δεξιώσεων. Όλα αυτά τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τα έχουμε πει, είναι η χρονιά του 2020 να σηκωθεί, να φύγει και να δούμε από εκεί και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Ευελπιστούμε την καινούργια χρονιά. Εγώ βλέπω γύρω στην Άνοιξη να πάει να διορθωθεί κάτι, γιατί τα Χριστούγεννα, μη γελιέστε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και να μας ανοίξουν ουσιαστικά, να ανοίξουν την εστίαση και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι από τα χαμένα που έχουμε. Δεν θεωρώ ότι τα Χριστούγεννα είναι εφικτά για να δώσει ανάκαμψη στη δουλειά μας. Κώστα. Ναι, Βαγγελή. Απλά πριν κλείσουμε, να μας δείξει μια ακόμα εικόνα από τον Τολμαίδα 5, τον σταθμό, χωρίς να φαίνεται καθαρά, και μετά να κλείσουμε, έτσι? Ναι, βεβαίως. Θα το κάνουμε και αυτό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παντελή. Να είστε καλά. Λοιπόν, Κώστα, ναι, επειδή η επόμενη συνομιλία μας θα γίνει από άλλο σημείο, ας δούμε σε πλήρη εικόνα, πολύ ωραία, τον σταθμό υποκατασκευή, το εργοτάξιο. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί την εξέλιξη αυτής της εργασίας.